λίγο αυτό. Ο μισθωτός και ούκον ποιμήν, αφήσει τα πρόβατα και φεύγει, έτσι. Ο ποιμήν ο καλός γνωρίζει τα πρόβατα και τα φωνάζει, λέει, και με το όνομά τους και πηγαίνει μπροστά. Δεν βάζει μπροστά τα πρόβατα να τα φάνει λύκοι. Και αυτός καλύπτεται πίσω από τα πρόβατα. Όπως κάνουν οι κακοί ποιμένες. Οι οποίοι δεν είναι τωρινό φαινόμενο, έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι. Από παλιά υπήρχαν. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης λέει ένα ωραίο για την εποχή του. Λέει, οι επίσκοποι, λέει, που θα έπρεπε να θυσιάζουν τη ζωή τους για τα πρόβατα, όπως λέει ο Κύριος, έτσι, την ψυχή μου τι θυμεί, είπε των προβάτων, λέει ο Χριστός, δεν λέει. Δηλαδή, θυσιάζω την ψυχή μου, εννοεί τη ζωή μου, για τα πρόβατα. Και όντως τη θυσίασε, έτσι. Ο Χριστός μας πέθανε για μας. Δεν είχε ανάγκη να πεθάνει για τον εαυτό του. Σήμερα, λέει ο Άγιος Ισίδωρος, εννοεί την εποχή του, μιλάμε για 4ο αιώνα, έτσι. Οι ποιμένες, λέει, όχι μόνο δεν θυσιάζονται για τα πρόβατα, αλλά θυσιάζουν τα πρόβατα. Αλλά προσέξτε τώρα, να δούμε και τη δική μας ευθύνη, του ποιμνίου, έτσι. Γιατί και το ποιμνίο, αυτούς τους ηγέτες βγάζει, έτσι. Η βάση από την οποία βγαίνουν οι ποιμένες είναι τα πρόβατα. Αν τα πρόβατα είναι διεφθαρμένα, έτσι, και οι ποιμένες είναι διεφθαρμένοι. Μου λέγανε για κάποιους ιερείς και λοιπά που παρεκτρέπονται. Τέλος πάντων, τα ξέρετε, να μην σας τα λέω τώρα. Και όμως ο κόσμος αυτούς θέλει. Και σου λέει, να, ο παπάς Λεβέντης, ας πούμε. Αν βρεθεί κανένας παπάς που λέει το Ευαγγέλιο όπως το λέει ο Χριστός, και σας είπα μερικά παραδείγματα, πώς να σας πω κι άλλα, μπορεί να φύγετε κι όλοι από εδώ. Λοιπόν, θα πείτε, αυτός είναι πολύ αυστηρός. Έτσι λέμε, αυτούς που λένε την αλήθεια τους λένε αυστηρούς, έτσι. Ξέρουμε αυτούς που λένε αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους, αυτούς λένε διακριτικούς. Αυτός λέει, έχει διάκριση. Αυτός είναι μέσα στα πράγματα, είναι σύγχρονος. Βλέπει τι θέλω. Είναι της εποχής. Επομένως, παντού μπαίνει η κοσμίκευση, έτσι, χωρίς να κατακρίνουμε και να κατηγορούμε κάποιο συγκεκριμένο, αλλά δυστυχώς παντού μπαίνει. Αφού μπήκε μέσα στην Αποστολική ομάδα, έτσι δεν είναι. Ο Ιούδας ήταν Απόστολος. Ακριβώς. Και έκανε θαύματα. Και έβγαζε και δαιμόνια. Και όμως που κατέληξε. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ίδιο το ποιμνιό, εμείς και εσείς δηλαδή, αν είχαμε αληθινή αγάπη για τον Χριστό, θα βγάζαμε καλούς ιερείς. Και θα τους αγκαλιάζαμε τους καλούς ιερείς. Τώρα, αν βγήκε κανένας καλός ιερέας, οι πιο πολλοί τον κυνηγάνε. Με πρώτους τους επισκόπους, βέβαια, και τους συναδέλφους τους ιερείς, έτσι, οι οποίοι για άλλους σκοπούς έγιναν ιερείς. Και μετά και το ποίμνιο, έτσι. Όχι όλοι, βέβαια, αλλά στην πλειοψηφία. Έτσι, γιατί ακριβώς και το ποίμνιο είναι διεφθαρμένο. Και δεν θέλει, ας πούμε, την αλήθεια. Θέλει μία κάλυψη ψυχολογική κλπ. Τη ζωή του. Και σου λέει, τι θα μου πεις εσύ τώρα, ότι αυτό είναι αμαρτία, τι λες τώρα. Εγώ άμα δεν το κάνω αυτό, πεθαίνω. Και είναι κάτι πολύ διαστραμμένο και πολύ κακό. Και όμως ο Χριστός αυτό λέει. Εγώ πρέπει να σου πω αυτό που λέει ο Χριστός. Ποιος από τους ιερείς λέει, να πω ένα παράδειγμα, με συγχωρείτε, ότι ο δεύτερος γάμος είναι μοιχεία. Το έχετε ακούσει ποτέ σε κήρυγμα? Ο Χριστός το λέει. Ο Χριστός. Το λέει. Ότι είναι μοιχεία. Είναι μοιχεία διαρκείας. Έτσι λέει.